Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο στο Survivor Farming, στο All Stream Farm, σε ένα βροχερό πρωινό του Σεπτεμβρίου. Είμαστε εδώ στο πίσω μας το Doris Farm. Την προηγούμενη φορά έβαλα εκεί πέρα τούμπα να κάνει σοκολάτα, αλλά δεν τούμπα. Δεν πειράζει, θα κάνει την επόμενη φορά. Προς το παρόν θα βάλουμε αυτό εδώ 2.800. Θα δώσουμε, θα το μοιράσουμε λίγο. Το έχω βάλει τώρα να κάνει και βούτυρο εδώ πέρα, οπότε θα το δώσω λίγο ακόμα. Θα του δώσω, ξέρω εγώ, κάνα χιλιάρι λίτρα εδώ. Θα δώσω κάνα χιλιάρι εδώ πέρα. Και θα δώσω το υπόλοιπο στο εργαστήριο της γιαγιάς, έτσι να έχει και από εκεί παραγωγή από βούτυρο. Πάμε αρχικά εδώ. Ωραία, και πάμε να περίμενα στη γιαγιά. Όπως βλέπετε εδώ, το χαλαμποκάκι μας είναι έτοιμο για silage. Και θα το κάνουμε. Αυτή είναι η κύρια δουλειά για σήμερα τελικά. Θα δούμε και για γασιβόλου αργότερα, αλλά προς το παρόν θα κάνουμε αυτό εδώ. Θα κάνουμε πρώτα αυτό και μετά θα βάλουμε, όπως είχα υποσχεθεί, το εργοστάσιο με τα pancakes. Λοιπόν, πάμε εδώ να το αδειάσουμε και αυτό και είμαστε ελεύθεροι. 2.800, νομίζω ότι οι αγελάδες γέννησαν, για να δούμε λίγο. Γέννησαν σίγουρα τα πρόβατα. Γέννησαν τα προβατάκια και έχουμε και αρκετό μαλλί, έχουμε 4.000 λίτρα, όπως τους βλέπετε. Χωράει ευτυχώς παραπάνω, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Εδώ οι κοντούλες μας αυτές θέλουν λίγο φαγάκι, θα τους δώσουμε λίγο αργότερα. Αυτές είναι μικρές κότες. Θα δώσουμε και στις άλλες. Ναι, ποιοι οι άλλες θέλουν λίγο. Λοιπόν, ναι, όπως βλέπετε οι αγελάδες μας γέννησαν. Οπότε γι' αυτό είχαμε και περισσότερο γάλα σήμερα. Λοιπόν, θα πάμε να τα πουλήσουμε λοιπόν όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να τα ξεφορτωθούμε. Για να έχουμε λεφτά για αυτό που θέλουμε να κάνουμε αργότερα. Λοιπόν, έχω πάει το σάλετς όπως σας είχα πει την προηγούμενη φορά όλο κάτω και εδώ άδειο είναι το μαγαζί μας και περιμένει. Λοιπόν, οπότε πάμε να κάνουμε λίγο αυτή τη δουλίτσα, γιατί κόλλησες τώρα, δεν ξέρω. Ωραία, πάρα πολύ καλά. Θα το κάνουμε πάλι με εργάτη όπως είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά. Έψαξα να βρω κάτι φθηνό σε Harvester, δυστυχώς ο φθηνότερος που βρήκαν 350.000, ούτε για αστείο. Για να παίρνει, ξέρω, κάποιος πιο από πίσω αυτό βράδυ. Λοιπόν, πάμε εμείς να το βάλουμε κάπου εδώ. Ωραία, και πάμε να φέρουμε το πιστό μας μηχανάκι εδώ πέρα. Είναι γεμάτο, βλέπετε. Έτοιμο για δουλειά. Αρχίζει πάρα πολύ πλάκα, έτσι, κοιτάω όπως είναι. Αλλά αυτή είναι πάρα πολύ εύκολα, αυτό είναι καλό. Ωραία, το φέρνουμε εδώ. Πάμε λίγο πιο δόθε. Εκεί πιστεύω ότι είναι καλά. Και του λέμε πάρ' το εργάτη. Και πάμε εμείς από δίπλα να τον ακολουθήσουμε. Ναι, τώρα κάτι δεν του πήγε καλά. Είμαι πολύ κοντά, είμαι πολύ μακριά, δεν ξέρω τι ξέρει. Άφησε εδώ μια γραμμούλα, κοίτα εδώ, γιατί τα αφήνεις αυτό. Έτσι, για να δούμε μετά να το μαζεύουμε, έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως βλέπετε, η βροχή δεν μας επηρεάζει καθόλου στο τσαφ. Το κάνουμε χαλαρά εμείς. Δεν έχουμε πρόβλημα. Οπότε πάμε να κάνουμε αυτή την πρώτη μεγάλη δουλειά που είναι για σήμερα. Και μετά, όπως είπαμε, έχουμε παραγωγή για τηγανίτες. It's all
τελευταία γραμμή. Θα την πάρει εδώ πέρα και μετά θα τον βάλω να κάνει και αυτή το μικρό που ξέχασε μισό λεπτό. Πολύ καλά. Τα ίδια με την προηγούμενη φορά από τη που πήραμε, πάνω κάτω. Μπορεί να πήραμε λίγο παραπάνω επειδή είχαμε βάλει σάλατζα από την αρχή τώρα. Την προηγούμενη φορά το πιάσαμε από τη μέση και βάλαμε. Κάναμε το πρώτο κομμάτι και μετά. Οπότε εντάξει, έχει λίγο παραπάνω. Γιατί τώρα θυμάμαι ότι ήταν 72, μα βάλα τα ίδια, τα ίδια. Πάνω κάτω τα ίδια, γιατί δεν έχει αλλάξει τίποτα. Κάτσε να τον βάλω από αυτή την πλευρά, να κάνει και το υπόλοιπο. Βασικά θα σταματήσω εδώ πέρα και θα τον ξαναβάλω, δεν πειράζει. Είχαμε 31.415 λίτρα πριν ξεκινήσουμε αυτή τη σειρά να την κάνουμε. Βλέπετε, βγάζει. Αυτή η μικρή σουρούλα είναι πάνω 300-400 λίτρα, έτσι. Και πάμε να βάλουμε τώρα και το τσάφ στη μέσα, το υπόλοιπο μέσα στο φερμέντορ. Εδώ θέλω να κάνω λίγο ένα landscaping, να κατεβάσω λίγο αυτό το τουβλάκι εκεί πέρα. Μπας και μου το φέρει στα ίσια με αυτό εδώ που έχω βάλει ήδη. Εντάξει, ψιλοχρωμό είναι, μην νομίζετε, αλλά θα το προσπαθήσω. Θα κάνω save πριν, γιατί αυτά τα λάθη δυστυχώς δεν έχουν αντού. 32.000 είναι εδώ πέρα και τα άλλα δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Μπορεί να έχουμε 1.500 λίτρα παραπάνω. Όπως σας είπα, 73.000. Λοιπόν, πάμε και κάνουμε λοιπόν. Τζαφ σάλια το ενεργοποιούμε. Αυτό γιατί έχει 59.000 λίτρα νερό εδώ μέσα, μάλιστα, δεν ξέρω. Και πάμε να τα αφήσουμε αυτές τις θέσεις του. Για να πουλήσουμε εδώ τα πραγματάκια που είναι να πουληθούν σήμερα. Ωραία, πάμε πρώτα να μαζέψουμε το μαλλί. Το βαμβάκι, ξέρω εδώ, το μαλλί. Το βαμβάκι. Να έρθουμε να πάμε για θέση 5 και να κάνουμε μια καλή μπαζούρα με τη μία. Α, ναι, το θυμήθηκα τώρα. Ότι το έχω αλλάξει εδώ πέρα και τι έχω βάλει. Κάτι που δεν έχει βγει. Στο τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί δεν μου το βγάζει αυτό εδώ. Έχω βάλει strawberries και του λείπει γιατί. Ναι, δεν έχει όλη τη fertilizer. Αυτό το βγάλουμε. Μπορούμε να βάλουμε όμως το από κάτω. Εντάξει. Είναι καλό αυτό που σου δείχνει, παιδί μου, ότι όταν δεν το χρησιμοποιείς, όταν του λείπει μάλλον κάτι από αυτό που του έχει βάλει, στο δείχνει σαν ξεραμένο και κάτι καταλαβαίνει για να κάνει. Λοιπόν, δεν πειράζει. Ας αφήσουμε και σήμερα strawberries εκεί πέρα. Θα το αλλάξουμε σε λίγο καιρό πάλι. Θα βάλουμε κάτι πιο επικερδές όπως είναι εδώ το βαμβάκι. Και πάμε να, να σπρώξουμε την πρώτη μας παρτίδα για σήμερα. Τώρα αυτό εδώ δεν θέλει να το πάρει γιατί έπεσε. Το πήρε τώρα. Είμαστε ήδη 52.000. Πολύ καλά. Ωραία, επόμενο. 57.000. Έχουν βγει και εδώ πέρα κάτι σαλατικά. Αυτά είναι γύρω στο χιλιάρικο το καθένα. Οπότε θα πάρουμε κανένα 3.000 από εδώ σίγουρα. Όχι παρατούλες, εντάξει. Γίναμε. Λοιπόν, έχει 3.000 τελικό σκορ. Οπότε να αφήσω λίγο αυτό εδώ πέρα στην άκρη. Θα έχω και το πλάω πρόχειρο, γιατί θα κάνουμε όργωμα μετά. Βέβαια, θα μπορούσα να το κάνω και λίγο. Ναι, όχι, δεν πειράζει. Δεν το κάνω μάλτσινγκ. Λοιπόν, και πάμε, αφού σώσουμε, να κάνουμε τη δοκιμή να βάλουμε εδώ πέρα τις τιάνιδες. Λοιπόν, save game. Και πάμε να δούμε αρχικά λίγο landscaping. Αυτό θέλουμε αρχικά το smoothing. Όχι από εδώ, από εδώ. Να το μεγαλώσουμε λίγο τη βούρτσα, κάπου εκεί. Να κατεβεί αυτό εδώ θέλω, αυτό το χαντάκι, να έρθει λίγο ίσα με το άλλο. Ή τουλάχιστον να είναι πιο ομαλό, αν δεν είναι ίσα, να είναι τουλάχιστον λίγο πιο ομαλό. Φεύγουν λεφτά όπως βλέπετε, αλλά δεν φεύγουν πάρα πολύ. Το smoothing δεν τρώει πάρα πολλά λεφτά. Είμαστε τώρα 63.000. Το ψηλό σμουθάρι από ό,τι βλέπω. Και εδώ κατεβαίνει. Και εδώ έχει και την bumps. Ας δούμε, θα τα φέρει για αυτά κάτω. Εδώ που έχει bumps που τα κατεβάζει, μας τα τρώει τα λεφτάκια μας. Λοιπόν, να το δω. Εντάξει, σχετικά. Ναι, σχετικά. Και κάπου εδώ πέρα ένα bump. Να το φτιάξω και αυτό λίγο. Και τώρα η ώρα της αλήθειας. Να μπει σωστά θέλω το Pancake Factory. Λοιπόν, θα το βάλουμε κάπως εδώ, σκέφτομαι. Ναι, ωραία. Ωραία, πιστεύω ότι είναι καλά σχετικά. Εδώ 53.000 πιστεύω θα μπει.
Λοιπόν, για να δούμε. Τι λέρε, φίλε. Πάρα πολύ καλά. Θα του ρίξουμε και ένα σμουθαρισματάκι εδώ πέρα. Τώρα, αφού έχουμε λίγα λεφτά ακόμα, landscaping. Φέρνουμε λίγο αυτές τις καμπύλες κάτω, να ανεβαίνει το τρακτέρ. Και να κάνει τη δουλειά του μια χαρά. Να το κάνουμε και εδώ πέρα πίσω. Αν και εδώ πέρα πίσω το έχει κάνει καλά, που το βλέπω. Ωραία, ευτυχώς που έχουμε το... Θυμάσαι με το... με το front loader και θα κάνει δουλειά. Πάρα πολύ καλά. Ναι. Έχει εδώ ένα μικρό μπαμπ, αλλά εντάξει. Ναι. Είναι... δουλεύεται. Βλέπετε και καναδική σημαία, εννοείται. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε, pancakes. Θέλει, λέει, αλεύρι. Θέλει γάλα. Θέλει βούτυρο. Ωραία, βούτυρο θα έρθει γιατί έχω κάνει distribute. Θέλει και αυγά. Αυγά θέλει μπόλικα από τη βλέπω, έτσι. Πιο πολύ βέβαια θέλει αλεύρι. Λοιπόν, οπότε για μπιπ, pancake. Α, αυτό θα χρησιμοποιήσουμε. Όχι αυτό, απλές. Με maple syrup θα τι κάνουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πόση διαφορά έχει αν έχει και maple syrup. Λοιπόν, pancake. 3, 2. Ναι, έχει διαφορά. 2.300, η καλύτερη τιμή για τα πανικέκια είναι το Μάρτιο και την περάσαμε, δεν πειράζει. Όλα τα χειμώνα. Οπότε πάμε να φέρουμε, τι άλλο θέλει για να δω, θέλει. Αλεύρι γάλα, λοιπόν, είπαμε, ωραία, πολύ καλά. Πάμε να φέρουμε αυγά. Πάμε να φέρουμε αλεύρι, αλεύρι θα βάλουμε να κάνει distribute, μάλλον. Ή μπορεί και να μην το κάνουμε distribute, γιατί ποιο άλλο χρειάζεται αλεύρι τώρα. Κανένας, οπότε να πάμε εδώ, εδώ. Πάμε να πάρουμε αρχικά αυγά. Λοιπόν, οπότε πάμε εδώ με το πολύ καλό μας front loader και θα του βάλουμε αυγά. Αυτά εδώ, δεν το κάνει distributing, θα το κάνει storing και θα του δώσουμε να κάνει αυτά εδώ λίγο distribute, όχι distribute, θα κάνει, ούτε δεν θα παίρνει κανένας. Να μείνουν λίγο μέσα αυτά εδώ, έτσι ώστε να μπορώ να βγάζω εδώ πέρα και να παίρνω το αλεύρι μου για αρχή. Δεν έπρεπε να το είχα πάρει μαζί μου. Και εδώ, όπως θα δείτε, έχουμε μπόλικα αυγουλάκια. Γιατί οι κοτούλες δεν σταμάτησαν να βγάζουν. Τα είχα για πούλημα, αλλά τελικά δεν θα τα πουλήσουμε. Θα τα δώσουμε εδώ, γιατί βλέπω έχει και μεγάλη κατανάλωση. Και όσο γεμίζει αυτός, να πάω να φέρω λίγο barley. Λοιπόν, πόσο έχουμε, 16.000, δεν το βάλουμε όλο. Θα βάλουμε κανένα... Μάλλον όχι. Πίσω εδώ, βάλε λίγο ακόμα. Εντάξει, φτάνει. Φτάνει, είπα. Για τώρα. Α, εγώ φταίω, παιδιά, με συγχωρείτε. Να διάσουμε λίγο κάνα 5.000. Εκεί, καλά είναι. Για να έχουμε για τις χόντες. Να διάσω λίγο ακόμα. Εντάξει. Ωραία. Αν με αφήνει και να διάσω, θα είναι ακόμα πιο ωραία. Είπαμε, είναι λίγο περίεργο εδώ το τρίγιο, να το ενεργοποιήθηκε. Ωραία, κάτσε εδώ πέρα στο παρόν και πάμε να βάλουμε τον άλλον. Ο οποίο ακόμα να φορτώσει τα αυγά. Fresh pancakes premium syrup. Μπράβο μας. Λοιπόν, πάμε εδώ από εδώ. Να αδειάσουμε λίγο τα αυγά. Τα πήρε, τα απορρόφησε. Ωραία. Να δοκιμάσω μην τυχόν που δεν νομίζω. Μην τυχόν μπορεί να πάρει. Το σιρόπι εδώ πέρα. Ναι, δεν το παίρνει γιατί είναι υγρό αρχικά. Οπότε μια στιγμή πάω να το δώσω λίγο με το χέρι. Α, τι δεν σηκώνεται. Πόσο βάρος έχει, λέει 319 κιλά. Λοιπόν, πάμε να φέρουμε αυτό με τα υγρά. Ελπίζω να δουλέψει αυτό με τα υγρά και να το πάρει. Γιατί αλλιώς πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να φέρω κανένα το loading trailer και τα σχετικά. Εντάξει. Ή μπορεί βέβαια να το βάλω σε distributing. Που είναι μάλλον και το πιο καλό, αυτό θα κάνω. Αφού όλο αυτό θέλω να το πάει στην παραγωγή. Αρχικά όμως να αφήσω εδώ, αυτό εδώ. Για να δούμε, θα το πάρει με αυτό. Ναι, μπαρμπούτσαλα. Αλλά βέβαια τώρα που το σκεφτούμε, μήπως μπορώ να το πάω να το σπρώξω λίγο από εδώ. Αρχικά πάμε να κάνουμε distribute τα υπόλοιπα. Για να μην κάνουμε αυτή τη βλακεία, λοιπόν. Και πάμε τώρα να κάνουμε ένα καλό σπρωξηματάκι, ελπίζω να τα καταφέρω να τα βάλω μέσα στο... Ωραία, έφυγες και εσύ, κατεβαίνει κάτι μπουλντόζα. Να πάει από εδώ, καλά τα πάμε, πολύ καλά τα πάμε, ωραία.
Ωραία, πήρα μία παλέτα. Κάθε φορά και στις άλλες δύο. Νομίζω κάτι πρόλαβε και πήρα από μία. Ωραία, εντάξει, τα καταφέραμε. Έτσι το πιστεύω. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πάνε αυτές οι δύο. Πάμε να δώσουμε και τρίτη. Πάει και τρίτη. Ωραία, τα καταφέραμε. Τι άλλο χρειάζεται καλό μου? Θέλει αλεύρι, θα του φέρουμε αργότερα. Και θέλει και γάλα. Και είμαστε εντάξει. Και ξεκινάει η παραγωγή. Πολύ καλά. Αυτή η παραγωγή. Ωραία, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Βλέπω, θέλει πολύ γάλα όμως. 50 γάλα, 30 τέτοια. Λοιπόν, δεν πειράζει, να κάνουμε. Έτσι είναι οι χρυμές παραγωγές. Έχουν και τα ζώρια τους. Δεν είναι εύκολες. Ποτέ. Λοιπόν. Οπότε εμείς κατεβαίνουμε εδώ πέρα το βουνολάκι. Αφήνουμε εδώ. Αυτό το σακουλάκι, το μαγικό. Παίρνουμε πλάω, παίρνουμε lime και κάνουμε αυτές τις δύο δουλειές μια φορά γρήγορα. Πάει και το lime, πάει και το ρόγωμα, μπαμ, τελειώνουν οι δουλειές πλέον. Όπως είπα, εδώ θα μπει sorghum τώρα, γιατί έχουμε μεγάλη ανάγκη και από αλεύρι και από φαγητό για κότες. Οι κότες μας έχουν γίνει πορολές και βγάζουν πολύ καβουλάκια. Λοιπόν, πάμε να τα αφήσουμε αυτό κάτω, αλλά πριν πάμε να κάνουμε τη σπορά, να δούμε λίγο αν μπορούμε να δώσουμε τίποτα, να πάρουμε τίποτα από τον παραδικάς μάλλον, ή να του δώσουμε κανένα τη σλέρ ή κάτι τέτοια πραγματάκια. Για να έχουμε περισσότερο εισόδημα τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, πάμε εδώ αρχικά. Λοιπόν, εδώ αυτό παράγει βούτυρο, όπως είπαμε. Το στέλνει. Πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ έχει πάει τίποτα. Όχι, δεν έχει πάει τίποτα. Εδώ θέλω να δούμε. Πήγε βουτυράκι. Είδατε. Το τσίπησε το βουτυράκι του. Γαλατάκι θέλει τώρα και αλεύρι. Ωραία. Να δούμε. Είπαμε το biogas. Εδώ πώς έχουμε φτιάξει. Έχουμε φτιάξει 21.000 λίτρα σάιδατ. Είναι απίστευτο έτσι. Θα πάω να δώσουμε όμως τίποτα. Θα πάω να το δώσω οπωσδήποτε. Θα πάω να δώσω με το μικρούλι. Δεν χρειάζεται να το γεμίσω τώρα όλο. Φέρε εδώ εσύ αυτό εδώ. Να γεμίσω και από εδώ ότι τη σλέρι υπάρχει. Να γεμίσει μια δόση και να το αφήσει για να το πάρει ο άλλος. Ωραία, 15.000 λίτρα. Θα το χωρέσει άνετα πιστεύω. Αυτό το τρακτηράκι νομίζω ότι μπορεί και να έρθει η ώρα να το αλλάξουμε. Θα δούμε. Αν και το συμπαθώ να πω την αλήθεια, είναι πολύ συμπαθητικό. Και είναι και ωραίο και από μέσα, έτσι. Έχουμε καιρό να πούμε μέσα. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν να πάρουμε και αυτό το silage. Πόσο? 7.500 λίτρα, χαρά είναι. Θα το δώσουμε τελικά στον biogas αυτή τη φορά. Δεν θα πάει στο slayer yard. Στο slayer yard θα πάει μόνο το digested. Εδώ τρακάρανε τα δύο τεσεβό, έτσι. Αυτή η οδηγία στα τεσεβό είναι μανιέχη. Δεν ξέρω τι έχετε δει και σε άλλα παιχνίδια, πηγαίνουν με 1000. Ούτε τα ούτε δεν πηγαίνουν τόσο γρήγορα. Πάμε εδώ, φεύγουν και τα δύο ταυτόχρονα όπως βλέπετε. Να πάω μια στιγμή μόνο να ενεργοποιήσω το σλέρι, γιατί το έχουμε κλείσει. Και έχουμε 17.500-18.000 λίτρα digested. Οπότε πάμε να το πουλήσουμε, να βγάλουμε κανένα φράγκο. 18 έγινε στο κιλό. Και όπως βλέπετε είναι 3,5 και αρχίζει και πέφτει ο ήλιος, γιατί έχουμε ενεργοποιήσει τις εποχές. Εδώ βλέπετε λίγο, φαίνεται λίγο να κυτρινίζουν τα δέντρα, Σεπτέμβριος μήνας. Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο εδώ το τρέιλερ, γιατί θα είναι λίγο δύσκολο να το μανοβράρω και κάτω. Ωραία, είμαστε πάλι σε 5 ψήφιο νούμερο, να βλέπουμε να είστε λίγο πιο άνετα. Διπλάσια λεφτά από όσα είχαμε, έτσι.
και βάλε. Πήραμε 12,5 χιλιάρικα χοντρικά. Έγινε και αυτή η δουλειά. Πιστεύω ότι προς το παρόν δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε αυτή τη στιγμή, εκτός από το να σπείρουμε το χωράφι που κάναμε με το καλαμπόκι μέσω σόργουμ για να έχουν οι κότες μας και να έχουμε και για πιθανά για αλεύρι, αν και μόνο για τις κότες θα πάει αυτό. Αλεύρι θα βάλω το oat. Λοιπόν, τα λέμε στη φάρμα. Αυτό ήταν, πάει και η τελευταία μας δουλειά. Ο ήλιος πέφτει σιγά σιγά. Έχουμε ένα πολύ ωραίο απόγευμα του φθινοπόρου. Πάρα πολύ όμορφο απόγευμα. Την επόμενη φορά λογικά θα κάνουμε κάποιο συμβόλαιο. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια άλλη δουλειά να κάνουμε στη φάρμα μας. Όλα τα χωράφια μας είναι προς ανάπτυξη. Ακόμα και το γρασίδι θέλει νομίζω άλλο ένα στάδιο. Θα το δούμε βέβαια. Ίσως να μπορεί να κόψουμε γρασίδι, αλλά μέχρι εκεί. Οπότε πάμε να το. Πλύνουμε, γιατί όχι, γιατί δεν το πλύνουμε, δεν θέλω να το έχω πλύνει πρόσφατα αυτό εδώ. Σίγουρα κοιμάσαι ένα πλυντσοματάκι, δεν τη χαλάσει. Νομίζω το είχα πλύνει, αλλά δεν θέλω να πω ρε. Ωραία. Και λίγο το τράκτερ μας. Εδώ πάμε να το βάλουμε στη θέση του. Εκπληκτικά. Λοιπόν. Πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά, μην τυχόν έχει κάποιο συμβόλαιο καλό. Ή εύκολο τουλάχιστον να μπορούμε να το κάνουμε γρήγορα αύριο. Έχει ένα fertilizer στο 53, ναι, εντάξει. Εντάξει. Έχουμε ακόμα πολύ harvesting, έχουμε barley, έχουμε corn στο 4, στο 4 corn μάλιστα. Παιδιά, αυτό το πάρουμε με τα μηχανήματά του και να το κάνουμε. Είναι δίπλα στη φάρμα μας, οπότε το κάνουμε ένα borrow items. Ωραία. Και έχουμε και στο 19 corn. Δεν άλλο corn έχουμε. Ω, τι λες τώρα. Έχει όλους στο 40 και μας δίνει... Μάλιστα. Στο grain mill. Sorghum. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε λίγο και αυτό το corn. Αυτό το πάρουμε σκέτο. Στο 19. Οπότε θα κάνουμε, από ό,τι βλέπετε, δύο... corn τουλάχιστον. Θα το χρησιμοποιήσουμε κάπου στην παραγωγή μας, στο καλαμπόκι, δεν ξέρω πού, θα κάπου να το βάλουμε γι' αυτό. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας.